Και πάμε να πω ένα καλό μεσημέρι στο Χάρη Βεραμόν που είναι στην παρέα μας. Γιώργο, υπάρχει εξέλιξη στο θέμα της ΦΕΗς. Είναι και ο Γιώργος Όμπολος δίπλα του, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε και σε μια εξαφάνιση νέα που θα πούμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ από τον Αλέξανδρο, γιατί έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ και υπάρχουν κοινά στοιχεία με αυτά που είπες εσύ χθες, Γιώργο μου. Γιατί πότε ήταν εγκυμοσύνη, για το διάστημα. Για την εξέλιξη της έρευνας που είπε, από το ανθρωποκτονιών κτλ. Πάμε. Ζήνα, για να βάλουμε λίγο μια βάση στη συζήτηση. Η υπόθεση μπορεί να βρίσκεται στην κύρια ανάκριση, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το ανθρωποκτονιών έχει σταματήσει την έρευνα. Και αυτό γιατί έχει γίνει παραγγελία της ανακρίτριας για να συνεχιστεί, προκειμένου να φωτιστούν σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης. Και ποιες είναι οι σκοτεινές πτυχές? Το ένα κομμάτι αφορά τους συνεργούς που ενδεχομένως υπάρχουν, εξετάζεται άντρες που ενδεχομένως να βοήθησαν στη μεταφορά του πτώματος. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά στην εγκυμοσύνη της ΦΕΗ και το τι έχει απογίνει το παιδί, το έμβριο που κυοφορούσε η ΦΕΗ. Υπάρχουν... Επειδή μπήκε στην εγκυμοσύνη, να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, έμπειρο ιατροδικαστή, που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό μέχρι τώρα, γιατί είναι ένας ανεξάρτητος και μπορούμε να του θέσουμε τα ερωτήματα. Κύριε Γαλεντέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Πάμε λοιπόν, έλα, Δημήτρη. Είχαμε λοιπόν, όπως υπόθηκε και χθες, και να το πάρουμε από εκεί. Τον Αύγουστο του 2021 πήγε κακοποιημένη σε ένα νοσοκομείο η ΦΕΗ και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν στις εξετάσεις ότι είναι 8 μηνών έγκυος. Έχοντας αυτό δεδομένο, οι αστυνομικοί πήγαν σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια με ευτήρια, διαπίστωσαν ότι πουθενά δεν έχει γεννήσει ή δεν έχει αποβάλει, έχει κάνει διακοπή της κύησης η ΦΕΗ σε κανένα νοσοκομείο. Οπότε πήγαν στο σενάριο ότι κάτι έχει γίνει σε ιδιωτικό χώρο ή στο σπίτι της οδού Δροσοπούλου. Αυτός ήταν και ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, που οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών δοκίμασαν μία μέθοδο που λέγεται Blue Star Test, προκειμένου με αυτή τη μέθοδο να ανιχνεύσουν έστω και την παραμικρή ποσότητα αίματος που θα μπορούσε να υπάρχει στο σπίτι της οδού Δροσοπούλου. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν απέφεραν καρπούς οι έρευνες, γιατί στο σπίτι είχε πέσει χλωρίνη, είχε καθαριστεί όλο με χλωρίνη και μάλιστα είχε βαφτεί. Υπήρχε μια εκτίμηση ότι μπορεί να είχε γίνει εκεί, στο σπίτι. Και αν είχε γίνει εκεί, οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι θα είχε χάσει πολύ αίμα η ΦΕΗ, είτε στο σενάριο ότι γέννησε στο σπίτι, είτε στο σενάριο ότι έγινε χειρουργική επέμβαση στο σπίτι, παρανόμως εννοείται και από παράνομο γιατρό, καθώς για να υπάρξει διακοπή της κύησης, όταν μια γυναίκα είναι 8 μηνών έγκυος, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Αυτή η γυναίκα, αν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάνει υποβληθεί σε έκτρωση να φύγει το παιδί. Δεν είναι έκτρωση, Γιώργο μου. Είναι αυτό. Δολοφονία. Παιδιά, εγώ γέννησα. Γιατί 5,5 μηνών. Όπα. Συγγνώμη τώρα για να δω. Το παιδί μου γεννήθηκε 5,5 μηνών, 25 εβδομάδες. Δολοφονία. Έκτος η δολοφονία, εγώ αυτή την άποψη έχω και την υποστηρίζω. 8 μηνών. Λοιπόν, 8 μηνών είναι παιδί ολόκληρο, παιδιά. 8 μηνών, μετά η γυναίκα θέλει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γεννάει το παιδί και μετά σκοτώνεις, το σκοτώνεις. Έτσι γίνεται. Ο κύριος Αναστασάκης αυτό. Έτσι είναι αυτό. Αυτός ο πακετός. Άρα λέτε για παιδοκτονία ή δολοφονία. Παιδοκτονία δεν είναι το σκότωσε η μάνα που δύσκολο. Μην λέμε. Συγγνώμη, έτσι γίνεται όμως. Δεν μπορείς να γεννήσεις και να, δεν αποβάλεις 8 μηνών, εκτός αν αποβάλεις. Μα δεν είπαμε αυτό. Λέμε ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει ένα συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Εάν προκληθεί ο τοκετός και γεννηθεί το παιδί, μετά δεν το λες έκτρωση αυτό πράγμα. Ακούσουμε τι λέει ο ποινικολόγος μας, τι προβλέπει ο νόμος. Η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης πάνω από συγκεκριμένο όριο, έτσι, που προβλέπει ο νομοθέτης μας για κάποιες εβδομάδες. Τρεις μήνες. Έτσι, χωρίς τη συνένεση της εγκύου σε κάθε περίπτωση, τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης δεν γίνεται. Αυτό είναι κακούργημα. Ο νομοθέτης προβλέπει αυστηρές ποινές γι' αυτό και απαγορεύεται αυστηρά. Και για αυτούς που συνήργησαν, έτσι, τον γιατρό και όλους αυτούς που είναι εκεί. Εδώ αναζητούνται τα πρόσωπα, έτσι υπάρχει δεν είναι? Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι ο θάνατος της ΦΕΗΣ είναι πολύ κοντά χρονικά στην ημερομηνία που έγινε είτε η αποβολή είτε άρα, η γέννα. Είναι κοντά. Αυτός που προσπάθησε να φέρει σε τέτοια κατάσταση τη ΦΕΗ ώστε να ρίξει το παιδί, ότι δεν τη σκότωσε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να δώσω και ένα τελευταίο στοιχείο. Επίσης επιχειρήθηκε να γίνει, να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει σύνδεση της γένας με το θάνατο. Εκεί λοιπόν έχουν δύο καταθέσεις, ενός γυναικολόγου και ενός ιατροδικαστή. Και οι δύο καταθέσεις λένε, οι επιστήμονες λένε,
ότι μπορεί να υπάρχει συνάφεια της κακοποίησης εγκύου με το ισχυμικό επεισόδιο από το οποίο ανέφερε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση ότι επήλθε ο θάνατος από ισχυμικό επεισόδιο. Λένε δηλαδή δύο επιστήμονες ότι μπορεί να υπάρχει συνάφεια αυτών των δύο. Νομίζω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει ένα στοιχείο τώρα σημαντικό, Ιρούλα, για να ρωτήσουμε. Ζήνω, συγγνώμη. Το πιο σημαντικό. Βρέθηκε ένα πτώμα μιας γυναίκας. Οι ιατροδικαστές είπανε, κύριε Γαλεντέρη, αν αυτή η γυναίκα ήταν στον 8ο μήνα, ήταν στον 9ο πριν, πόσο καιρό ήταν, είχε χάσει το παιδί. Στο δεύτερο μήνα, λέει. Το δεύτερο είσαι ακόμα. Μισό λεπτό, όχι, όχι, μισό λεπτό. Καταρχήν, επειδή έχουμε στα χέρια μας, Δίνα, και τα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση του κυρίου Μπουζιάννη που έκανε την νεκροψία νεκροτομία, άρα είναι ο μόνος που έχει εξετάσει τη σωρό της ΦΕΗΣ, και έχουμε και κάποια στοιχεία στα χέρια μας από το τι ακριβώς βρέθηκε στις 18 Αυγούστου του 2021, δηλαδή λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή η ΦΕΗ, από το νοσοκομείο και πώς αποκαλύφθηκε η εγκυμοσύνη. Η ΦΕΗ πήγε στις 18 Αυγούστου του 2021 βαριά χτυπημένη στο νοσοκομείο. Με θλάσεις στον ώμο, με χτυπήματα, με πάρα πολλά. Εκεί λοιπόν, κάνοντάς τις γενικές εξετάσεις που γίνονται, οι γιατροί διαπίστωσαν μια εγκυμοσύνη που η ΦΕΗ είπε ότι δεν την γνωρίζει. Δεν ήταν γνώστη της εγκυμοσύνης. Να πούμε για τον κόσμο ότι αυτό το φάκελο τον είχες εσύ στα χέρια σου, κάνοντας το δημοσιογραφικό σου ρεπορτάζ, πριν ασκηθούν διώξεις. Και δεν τα είχαμε προβάλει τότε ακριβώς για το λόγο, γιατί ήμασταν πεπισμένοι ότι με βάση αυτά τα στοιχεία που ήδη εσύ συγκέντρωνες, θα τα είχε και η ανακριτική αρχή και θα προχωρούσε σε διώξεις. Όταν λοιπόν πήραμε στα χέρια μας και εμείς αυτά τα έγγραφα από το νοσοκομείο, είδαμε ότι όντως έχει γίνει β' χωριακή, αποδεικνύεται η εγκυμοσύνη, έχει γίνει υπέρηχος της μήτρας. Τώρα λέμε για τον Αύγουστο του 2021. Για τον Αύγουστο του 2021. Τον Οκτώβριο του 2021 βρέθηκε νεκρή η ΦΕΗ. Ναι. Σωστό. Έτσι. Από αυτό δεν ξέρω κατά πόσο, εγώ έχω ήδη ενημερώσει τον κύριο Γαλεντέρη για κάποια στοιχεία που έχω στα χέρια μου, σαν ποσοστά και τι ακριβώς αναφέρουν, οπότε ο κύριος Γαλεντέρης ενδεχομένως θα μας πει αν προκύπτει από εδώ πόσο μηνών, αν φαίνεται πόσο μηνών ήταν. Στην ιατροδικαστική του τώρα ο κύριος Μπουζιάννης που έχει κάνει την νεκροψία νεκροτομή, δεν αναφέρει πουθενά τίποτε για τη μήτρα ή για εγκυμοσύνη ή μη εγκυμοσύνη της ΦΕΗΣ. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γαλεντέρη, όταν ένας ιατροδικαστής δεν αναγράφει κάτι για ένα όργανο της ορού, δηλαδή το στομάχι, τη μήτρα, σημαίνει ότι δεν τα έχει εξετάσει? Ή είναι υποχρεωμένος, αν έχει δει τη μήτρα, ας πούμε, της σωρού, να το αναγράψει εδώ και να πει αν βρίσκει εγκυμοσύνη ή όχι? Ό,τι εξετάζεται καταγράφεται. Άρα δεν έχει εξεταστεί. Αν δεν υπάρχει περιγραφή στην ιατροδικαστική, δεν έχει εξεταστεί το όργανο. Άρα δεν έχει εξεταστεί. Αυτό που είχα επιβεβαιώσει και από τον κύριο Τσαντήρη, ότι όταν πήγαν τη σωρό ήταν ένας απλός θάνατος. Δεν υπήρχε λεπτομέρειες. Δηλαδή ένα νεκρό σώμα. Όταν λοιπόν δεν εξετάστηκε, αν λοιπόν ισχύει αυτό ότι εφόσον στην ιατροδικαστική ο κύριος Μπουζιάννης δεν έχει γράψει τίποτε όσον αφορά στην μήτρα της γυναίκας αυτής, πάνε να πει ότι δεν έχει εξεταστεί, άρα δεν ξέρουν αν έχει γεννήσει πρόσφατα ή όχι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Πάντως, να συνεχίσω κάτι. Πόσο μηνών ήταν? Ένα τεράστιο θέμα τώρα. Εδώ είναι τώρα το τεράστιο θέμα. Έχουμε πει για τα της αστυνομίας, τα λάθη που έγιναν στην αρχή κτλ. Αλλά να πούμε ότι εκφράζω και αστυνομική από την πρώτη στιγμή δυσαρέσκεια σε σχέση με τις ιατροδικαστικές. Λένε ότι δεν τους βοήθησαν οι ιατροδικαστικές όσο θα έπρεπε. Απλά δεν ξέρω και αν προκύπτει. Είναι το σημαντικό αυτό που λένε κομμάτι η ιατροδικαστική, Ιερούλα. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές αρχές, αυτό που σου είπαν ότι ήταν 8 μηνών τον Αύγουστο, προκύπτει από τις εξετάσεις που έχουν γίνει στο νοσοκομείο. Και επίσης να πούμε ότι μια γυναίκα, εάν δεν είναι προσεκτική, μπορεί να μείνει έγκυος πολύ γρήγορα. Βεβαίως, δεν είναι δηλαδή κάτι να θυμίσουμε ότι η ΦΕΗ είχε γεννήσει. Πάντα οι γιατροί σου λένε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική να μείνεις έγκυος, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που έχουν μείνει εγκυμονούσες. Για να το πούμε αυτό. Η τελευταία γέννα της ΦΕΗΣ που το τελευταίο παιδί ήταν το Φεβρουάριο του 2021. Και τον Αύγουστο έχει βρεθεί ήδη πάλι εγκυμονούσα. Ναι, αλλά θα μπορούσε λοιπόν να αποκλείεται. Φεβρουάριο αποκλείεται τον Αύγουστο. Λοιπόν. Αυτό θέλω αν να πω. Αν το Φεβρουάριο γέννησε, μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι 8 μηνών. Αυτό που είπαν οι αστυνομικές αρχές. Ναι, αυτό βγάζει 5 μηνών. Εδώ δεν βγαίνει στο 8, είναι 4 ή 5 μηνών τον Αύγουστο. Εκεί το υπολογίζουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αν ήταν 8 τον Αύγουστο, ο θάνατος πότε βρέθηκε το πτώμα? Οκτώβριο. Αν ήταν 8 μηνών τον Αύγουστο, σημαίνει Οκτώβριο ότι ήταν 10. Δεν γίνει. Πιο πολύ πάει στο 7, στο 6. Ναι. Δεν μπορεί να ήταν. Αν συνδέεται. Αν συνδέεται. Γέννησε το Φεβρουάριο μια γυναίκα που μπορεί τον Αύγουστο να είναι 8 μηνών με τίποτα. Και υπάρχει και η αποβολή, ο θάνατος, η δολοφονία. Να ακούσουμε τον κύριο Γαλεντέρη, παρακαλώ. Και μετά τον κύριο Βεραμόν. Αν υπάρχει εγκυμοσύνη από το Φεβρουάριο, η οποία έχει τελειώσει εκείνο τον μήνα, εκείνο το χρονικό διάστημα, η χωριακή, η οποία ελέγχθηκε τον Αύγουστο, δεν μπορεί να είναι.
Τι δεν μπορεί. Ή δεν σας ακούσαμε, δεν ακούμε τίποτα κάτω, γιατί σας έχουν χαμηλά. Να το ξαναπώ. Εάν υπάρχει εγκυμοσύνη η οποία έχει λήξει από το Φεβρουάριο, η χωριακή η οποία εξετάστηκε τον Αύγουστο δεν γίνεται να είναι θετική. Να είναι θετική. Συνεπώς μιλάμε για νέα εγκυμοσύνη. Άρα είναι σίγουρα έγκυος. Άρα είναι νέα εγκυμοσύνη. Δεν μπορεί όμως να είναι 8 μηνών, γιατί δεν βγαίνουν οι μήνες. Με τίποτε τον Αύγουστο να είναι 8 μηνών. Μιλάμε για λιγότερο. Να δούμε τις τιμές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες εξετάσεις. Εγώ τι εξετάσεις είχα στα χέρια μου και στοιχεία έχω ενημερώσει τον κύριο Γαλεντέρη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γαλεντέρης από αυτά τα στοιχεία που του έστειλε, δηλαδή αν η Β' χωριακή που δείχνει 19,6. Είναι χαμηλή η τιμή τη. Δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπέρασμα διάρκειας κοίησης. Σίγουρα όμως είναι μια νέα κοίηση, δηλαδή μια υποψία νέας κοίησης, δεδομένου ότι η προηγούμενη έχει τελειώσει τον Φεβρουάριο. Άρα λοιπόν έχουμε σίγουρα μια νέα εγκυμοσύνη και σίγουρα δεν ξέρουμε αν το παιδί το έχασε, αν έκανε αποβολή, ποιος της έκανε απόξηση, πώς όλο αυτό καθαρίστηκε από μέσα της, αν τη χτύπησαν και αν την ανάγκασαν να αποβάλει το παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά, κύριε Αναστασάκη. Καλά τα λέω. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Μιλάμε για μια κοπελίτσα η οποία είχε κυριολεκτικά εργαλειοποιηθεί. Θέλαν με κάθε τρόπο να τη χρησιμοποιούν, ούτως ώστε να κερδοσκοπούν εις βάρος της. Ένα αυτό. Δεύτερο το κρατούμενο. Μιλάμε για μια κοπελίτσα η οποία ήταν κακοποιημένη φρικτά. Δεν τρεφόταν σωστά. Γιατί μιλάμε όταν κάποιος έχει ένα παιδάκι μέσα, έτσι εγκυμονεί, θα πρέπει να κάνει και μια άλλη διατροφή. Δεν έκανε λοιπόν καθόλου σωστή διατροφή. Δεν θα μπορούσε το έμβριο λοιπόν να τραφεί σωστά. Μια κοπέλα η οποία ήταν κοιμόταν στο πάτωμα και τη χτυπάγανε από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη χτυπούσαν στην κοιλιά. Εγώ πιστεύω ότι συγκλίνω πιο πολύ βάσει πιθανότητων ότι απέβαλε. Γιατί. Τη χτυπούσαν στην κοιλιά και δεν θέλανε να είναι έγκυος, δεν τους συνέφερε αυτό το πράγμα. Και να αποβάλει κανείς χρειάζεται μια νόμιμη διαδικασία στο γυναικείο κορμί, προκειμένου να μπορέσει να καθαριστεί αυτή η γυναίκα από διάφορα συμπτώματα. Ακριβώς. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Λέω, εγώ λοιπόν, μπορώ να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Να το κάνει κάποιος αυτό, υπάρχουν ενδεχομένως και άλλοι εμπλεκόμενοι. Αυτό εξετάζει το ανθρωποκτονιόν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Για να το κάνουμε ξεκάθαρο στους τηλεθεατές και να μην το στριφογυρνάμε. Και το περνάμε γύρω-γύρω. Αυτό. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε από αυτά που είδα τουλάχιστον μέχρι τώρα και τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου και μου παραχωρήθηκαν από την εκπομπή. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει νέα εγκυμοσύνη και η τιμή που βλέπουμε να είναι μετά την αποβολή. Δηλαδή να είναι το τελείωμα της αποβολής. Δηλαδή να υπάρχει μια εγκυμοσύνη η οποία έληξε λίγο πριν την εξέταση. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Άρα τον Αύγουστο να είχε μόλις αποβάλει. Και αυτό ήταν ένα από τα χτυπήματα που μπήκε στο νοσοκομείο, δηλαδή, να είχε αποβάλει. Η τιμή της χωριακής για ανέφερα. Προχωρημένη εγκυμοσύνη είναι πολύ μικρή. Δεν είναι, γι' αυτό είπα το 19. Δηλαδή η πρώτη χωριακή δική μου ήταν 300 τόσα. Όχι 19. Είναι σοβαρό. Βλέπουμε όμως. Άρα πιθανόν να είναι στο σβήσιμο μιας νέας κοίησης. Μάλιστα. Άρα σίγουρα έχουμε μια νέα κοίηση. Μπορεί να είναι στο σβήσιμο της, δηλαδή να έχει αποβάλει γυναίκα και να καταγράφεται η χωριακή. Ή γενικότερα να είναι το μωρό, να ήταν πολύ μικρούλι και να απέβαλε. Ναι, κύριε Βεραμόν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Βεντάλια στην υπόθεση θα μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Συνεχώς σοκαριζόμαστε με αυτά τα οποία μαθαίνουμε και αυτά τα οποία αποκαλύπτεται από την εκπομπή σας. Και θα ρω πως έχουμε εξελίξεις και άλλες πληροφορίες, οι οποίες θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Αλέξανδρε μου. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι, είπες πριν ότι το ανθρωποκτονιόν, κύριε Καλιακμάνη, γιατί να τα λέμε, τα σωστά να τα λέμε. Τρέχει την έρευνα. Ήταν το πρώτο πράγμα που μας είπε το πρωί ο Αλέξανδρος, ότι αυτή τη στιγμή το ανθρωποκτονιόν έχει μπει από πάνω, το οποίο έκανε μετά μια την προφυλάκηση των τριών γυναικών. Έτσι. Είναι από πάνω ως προς την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να δουν αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ποιοι γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις που θα βοηθούσαν σε αυτή τη διακοπή της κοίησης. Ζήνα μου. Σωστά το λέω, Αλέξανδρε. Θα κληθούν. Ναι, πες ναι, χάρη, ναι. Πες χάρη, ναι. Να προσθέσω ότι θα κληθούν και άλλα πρόσωπα κομβικής σημασίας, τα οποία γνωρίζουν πολύ σημαντικά πράγματα για την υπόθεση και σε σχέση με το παραβατικό παρελθόν της πιτωνικοκυράς, της Αγίας Μαρίας. Το γνωρίζουμε, υπάρχουν να ρωτήσω την κύριο Βεραμόν. Θα το δείξουμε κι εμείς. Εσείς είχατε ξεκινήσει με τον πατέρα. Ο πατέρας δεν ξέρει σε ποιο μήνα ήταν η κόρη του. Νομίζω έχει αποφύγει. Όχι, δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν το ξέρω. Κύριε Βεραμόν, εσείς γνωρίζετε τη Φέη και πριν το θάνατό της.
Τη γνώριζα κάποια χρόνια πριν, ως μια κοπέλα απλώς γνωστή, γιατί διαμέναμε στην ίδια περιοχή. Αυτό. Κάτι θέλει δεν και κάναμε Γιώργος, παρέα. Ρωτήσατε τον πατέρα, τον έχετε ρωτήσει αν ήξερε, αν ήταν ήξερε. Συγγνώμη, γιατί έχει θόρυβο και ρωτήσατε δεν ακούω, τον πατέρα. Ρωτήσατε τον πατέρα. Γιατί την έβλεπε συνέχεια ο πατέρας αυτό, δεν είπε, δεν είχε να τη δει 9 μήνες. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Τέλος είπε ότι δεν την έβλεπε. Πόσο καιρό έχει να τη δει. Κύριε Καλιακμανή, επειδή καταλαβαίνω ποιο είναι το ερώτημά σας. Λέω, ρωτήσατε αν ήξερε. Εμένα ο δικός μου ρόλος από την αρχή. Ναι, ακούστε με λίγο. Εμένα ο δικός μου ρόλος από την αρχή δεν είναι να κρίνω τον πατέρα αν ήταν σωστός. Γιατί έκρινε κανένας τον πατέρα, άλλο να σας λέω. Ο δικός μου ρόλος είναι η έρευνα. Ακούστε να δείτε. Μην είστε προκατηλημένος. Ρώτησα. Αν ξέρετε από τον πατέρα, ο οποίος πατέρας είπε έβλεπε την κόρη του. Γιώργο, αν είπε του είπε κάποια στιγμή ότι ξέρεις πατέρα, είμαι στο δεύτερο μήνα, στον τρίτο, στον τέταρτο. Αυτό. Είμαι σαφής. Είμαι σαφής αυτό που ρωτάω. Όχι και η αλήθεια είναι όχι και να σας πω κάτι σε αυτό πάνω. Για ποιος έκρινε τον πατέρα στην προκειμένη περίπτωση. Ποιος έκρινε τον πατέρα. Δεν θα απαντήσω. Μην γυρνάμε σε αυτό. Είναι ξεκάθαρος ο Γιώργος. Δεν γυρνάει στον πατέρα. Αυτή τη στιγμή ρωτάει αν ο πατέρας ήξερε, γιατί θα μπορούσε να είναι βοηθητικός. Ο πατέρας δεν σας έβαλε σε αυτή την υπόθεση. Σε αυτό θέλω να απαντήσω. Σε αυτό θέλω να απαντήσω. Ότι η ΦΕΗ γενικώς είχε το χαρακτηριστικό να αποκρύπτει πράγματα από όλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το έχω. Άρα δεν την έβλεπε ή απέκρυπτε πράγματα που μπορεί να μην ήθελε να τα πει στον πατέρα. Να μου πεις δεν έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, αυτό, απέκτησε πράγματα. Αυτό λέω από την αρχή. Πάντως, παιδιά, να μην ξεφεύγουμε από την γραμμή που λέω εγώ, από την περίμετρο, πάντα στον κύκλο. Πάντα στη ζωή, για μένα η ζωή μας. Μα υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχει μια περίμετρος. Να πω κάτι. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Υπάρχει μια περίμετρος που πάνω είναι οι άνθρωποι που κινούν τον κύκλο. Άρα, λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία και που το ανθρωποκτονιόν τρέχει, ενδεχομένως πέρα από αυτές τις τρεις γυναίκες που προφυλακίστηκαν, πάνω στον κύκλο είναι και άλλα ανθρωπάκια. Είναι υπάρχουν και άλλα. Ανθρωπάκια, όχι υποτιμητικά. Άλλοι άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι. Για να το πω στο. Έχουμε. Συγγνώμη, να πω. Το κορίτσι αυτό έβλεπε στο κορμάκι του και ήταν μέσα στους μόλοπες. Δεν ήξερε ότι είναι έγκυος. Που να βλέπει την ψυχή του. Λοιπόν, είχε θυματοποιηθεί εντελώς. Και δυστυχώς δίπλα της δεν υπήρχε κανένας από το οικείο περιβάλλον που να την προστατεύσει. Σημαίνει ότι το παιδί αυτό ήθελε βοήθεια και κανένας δεν της την έδωσε. Αλλά εδώ περιβάλλον και παιδί, και που το παιδί αυτό την ανάγκασαν είτε να το αποβάλει, είτε να το σκοτώσει, είναι θέμα. Και η αδερφή ανέλαβε την ευθύνη του φόνου. Είπε ότι εγώ τη σκότωσα.